Πάμε στις καιρικές συνθήκες. Έκανα αναφορά το neakrete.gr. Πάμε στον κύριο Στρατίβου Γιούκα, φυσικός μετεωρολόγος. Να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα από Κρήτη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους φίλους τηλεθεατές. Έχουμε δει, ευτυχώς βέβαια, το ξεκινήσω διαφορετικά, που έχουμε και τις κακοκαιρίες με τα χιόνια και βλέπουμε άσπρη μέρα εδώ σε επίπεδο Κρήτης και πανελλαδικά και θα συνεχίσουμε να βλέπουμε και την επόμενη εβδομάδα. Ναι, πραγματικά είναι πολύ ιδιαίτερο αυτό που συμβαίνει φέτος, καθώς η μία ψυχρή εισβολή διαδέχεται την άλλη με κάποια πολύ μικρά διαλύματα. Σήμερα οι θερμοκρασίες ήταν αρκετά ανεβασμένες, υπήρξε μια αίσθηση έτσι σαν να μπαίνει η άνοιξη ελαφρά. Τώρα ήδη έχει ξεκινήσει μια πτώση της θερμοκρασίας που θα κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο και θα διατηρήσει πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι την Τρίτη τουλάχιστον. Ένα διάστημα στο οποίο θα δούμε και πάλι χιονοπτώσεις κατά τόπους σε αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως ανατολικά, αλλά θα δούμε και σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου και στα νότια τμήματα. Τώρα όσον αφορά στην Κρήτη, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού μέχρι και μέχρι το πρωί της Κυριακής θα είναι η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας και οι πολύ ενισχυμένοι βοριάδες. Θα έχει τοπικά και οκτωμποφόρ. Βροχές θα έχουμε από αύριο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Τα κύρια χαρακτηριστικά θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας και η άνεμη. Τα φαινόμενα μέχρι την Κυριακή φαίνεται να είναι λίγα, δηλαδή μπορεί να υπάρξει κάποιο πρόσκαιρο ψηλόβροχο σε παραλιακά τμήματα βόρεια ή κάποιες λίγες χιονοπτώσεις στα ορεινά, αλλά δεν θα είναι κάτι συνεχές και έντονο. Τα περισσότερα φαινόμενα στην Κρήτη φαίνεται να εκδηλώνονται από τη Δευτέρα μέχρι την Τετάρτη, οπότε θα υπάρξουν βροχές, πιθανόν κάποιες καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά και στα ημιορεινά. Γιατί υψόμετρο? Τα υψόμετρα που φαίνεται ότι θα χιονίσει είναι κατά μέσο όρο, θα φτάσουν μέχρι τα 400 μέτρα με 500 φαίνεται. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα. Βέβαια, επειδή μιλάμε για λεπτομέρειες που καθορίζουν το υψόμετρο, μέχρι τη Δευτέρα μπορούν να υπάρξουν μεταβολές είτε προς τα κάτω είτε προς τα πάνω, αλλά να πούμε ότι τουλάχιστον τα 500 μέτρα είναι σίγουρο θα δεχτούν χιονοπτώσεις. Και οι θερμοκρασίες που σήμερα έφτασαν στους 17 με 18 βαθμούς, από την Κυριακή θα είναι πλέον μονοψήφιες, οριακά στα νότια θα ξεπερνούν τους 10 βαθμούς και στα ορεινά, όπως για παράδειγμα στα Οροπέδια, στα Ανόγια και στο Τζερμιάδο, θα είναι αρκετά χαμηλότερες, κάτω και από τους 5 βαθμούς. Κύριε Βουγιούκια, ορισμένοι έχουν παρατηρήσει το εξής, ότι σταδιακά χάνουμε τα μεσοδιαστήματα, δηλαδή χάνουμε το φθινόπωρο και την άνοιξη. Ισχύει αυτό? Βλέπουμε δηλαδή καιρικά φαινόμενα που παραπέμπουν στην καρδιά του χειμώνα, τέλη Μάρτη. Ναι. Τώρα αυτό δεν είναι πολύ εύκολο να το πούμε έτσι με τόση σαφήνεια ότι συμβαίνει. Γενικά φαίνεται πάντως και σε διάφορες μελέτες που γίνονται ως προς τις εποχές ότι υπάρχει μια μετατόπιση του χειμώνα με μια σχετική συρρήκνωση της άνοιξης και του φθινοπόρου, όμως αυτό φαίνεται ότι εμφανίζει και κάποιες περιοδικότητες, δηλαδή σε άλλες δεκαετίες όντως συμβαίνει και σε άλλες επιστρέφει πιο κοντά στα φυσιολογικά. Πάντως τα τελευταία χρόνια βλέπουμε έτσι μια αιμονή στο να παρατείνεται ο χειμώνας και τα κρύα και να έχουμε κάπως μικρότερες περιόδους στην άνοιξη. Δηλαδή ως παρατήρηση ναι, όντως υπάρχει, αλλά είναι κάτι που μπορεί περιοδικά να αλλάζει σε επίπεδο κλίματος. Υπό φυσιολογικά δεδομένα και συνθήκες φυσιολογικές από τον Απρίλιο, ωστόσο φαντάζομαι, υποθέτω, θα φτιάξουν οι συνθήκες. Ναι, η εικόνα είναι ότι στο τριήμερο της 25ης Μαρτίου μάλλον θα είμαστε με συνθήκες που θα παραπέμπουν λίγο περισσότερο σε άνοιξη, καθώς θα ανέβει η θερμοκρασία. Τώρα, κατά πόσο αυτό θα διατηρηθεί και αν θα συνεχιστεί η άνοδος θερμοκρασίας, δεν μπορούμε να το πούμε ακόμα. Υπάρχει μια ακόμα κινητικότητα ψυχρών αερίων μαζών που ενδεχομένως να υπάρξει και στις αρχές Απριλίου, αλλά προφανώς είναι πολύ νωρίς να πούμε αν θα επηρεάσει είναι πολύ τη χώρα μας. Βέβαια. Λογικά πάντως, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, έστω και λίγο αργότερα, θα δούμε τις συνθήκες που γνωρίζουμε. Κύριε Βουγιούκα, σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.